υπουργός, αλλά θέλει να περάσει απαρατήρητο στο γυμναστήριο. Αυτό είναι μία μέθοδος, ένας τρόπος ζωής μάλλον, που δεν ισχύει στην Ελλάδα, ισχύει όμως διεθνώς. Τον κύριο Καρατζαφέ. Εντότε, ο κύριος Καρατζαφές είναι χαρισματική προσωπικότητα κατά την άποψή μου. Ναι, αλλά έχει παχύνευση κύριο Κοντά τελευταία πολύ. Φαντάσου τι ποσοστά θα έπιανε αν δεν είχε παχύνει. Βέβαια. Του πάει ο Ανάδης. Η εικόνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, η εικόνα παίζει ρόλο. Θα πρέπει να το προσέξει, δηλαδή έχει ξεφύγει τώρα. Τον έχουμε συνηθίσει έτσι τώρα, στην Πουλίτικα. Δεν μπορούσε να γίνει τον αγώνα του κι αυτός. Η κυρία Παπαρίγα, ένα έτσι μικρό σχόλιο και για τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Κίρτσο. Ναι, η κυρία Παπαρίγα είναι σταθερός άξονας αναφοράς των κομμουνιστών ψηφοφόρων. Δηλαδή έχει καταφέρει με την προσωπικότητά της να σταθεροποιήσει το κοινό. Καταπληκτικό. Πώς το είπε, σταθερός άξονας. Των κομμουνιστών ψηφοφόρων. Και ο Αλέξης, γιατί πιστεύετε ότι έχασε από. Δηλαδή ενισχύει μια εικόνα σταθερότητας του κοινωνικού χώρου, η οποία είναι. Στην Ελλάδα ισχύει, αλλά δεν ισχύει διεθνώς. Είναι μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω ότι όταν αλλάξει η ηγεσία του ΚΚΕ, θα έχουν κάποιο πρόβλημα προσαρμογής. Και ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, είναι νέος, είναι ωραίος, είναι ενδιαφέρον σαν προσωπικότητα, αλλά βέβαια πολιτικά δεν του βγήκε. Ίσως γιατί αυτοί που τον στήριξαν στην αρχή, μετάνιωσαν στη συνέχεια. Και άρα πέφτει ίσως θύμα ουσιαστικά. Ίσως τον στήριξαν πολύ νωρίς, έπρεπε λίγο αργότερα να τον. Όχι, νομίζω είναι όριμος. Δεν ήταν όριμοι αυτοί που πήραν την απόφαση να τον στήριξουν. Στο νέο ρόλο τους. Πάντως είναι μεγάλη απογοήτευση για τη γενιά τη δικιά μας, το πώς συμπεριφέρθηκε η γενιά του Πολυτεχνείου στους νεότερους. Ναι. Χειρότερα από ό,τι συμπεριφέρθηκε στη γενιά του Πολυτεχνείου η προηγούμενη γενιά και η προπροηγούμενη. Εντάξει, αλλά δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό θα πρέπει οι νεότερες γενιές να γκρεμίσουν τις προηγούμενες. Μην περιμένουν να τους αναδείξουν και να τους δώσουν το δαχτυλίδι της διαδοχής. Εντάξει, δεν θέλουμε πόλεμο γενεών γιατί είναι πάντα σκληρός. Αλλά δεν είναι εύκολο να είσαι 55 έως 60 ετών και να καταλάβεις ότι έφτασε η ώρα του πολιτικού σου τέλους. Είναι δύσκολη η απόφαση. Κύριε Κίρτσο. Αλλά άμα είσαι στα 75 με 85 κάτι, πρέπει να καταλάβεις τι άλλο. Άμα δεν το καταλάβεις και εκεί, κάτι. Εδώ η ζωή αρχίζει στα 72. Παράδειγμα, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Αυτό είναι περίπου. Παράδειγμα, πώς αποφυγείτε να πει έτσι, ελπίζω. Κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάζουμε συνέχεια City Press και θα σας ακούμε κάθε μέρα στον Flash 8 με 10 κάθε πρωί. Μετά τον Κοκορίκο, είστε υποχρεωμένοι. Μετά τον Αντώνη Κοκορίκο, θα ακούμε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας. Φιλιά πολλά, γεια σας. Λοιπόν, πού να πάμε. Να πάμε στο Μάριο Ιορδάνου, σε ένα πρόσωπο που το γνωρίσαμε μέσα από τα σύριαλ κάποιο διάστημα πριν από αρκετά χρόνια. Σημείωσε τεράστια. Εκεντρικός ηθοποιός, εκεντρικές εμφανίσεις. Είχε προσαρμοστεί και με τους ρόλους που έπαιζε. Ήταν ο άνθρωπος που τα τελευταία